Θα ακούσετε βαρισίμαντους λόγους του γνωστού αγιορείτου γέροντος πατρός Αβραάμ, μοναχού γνωστού λόγιου συγγραφέως, που εκφώνησε τηλεφωνικά στον Αλήθεια FM στις 14 Δεκεμβρίου του 2015. Για τον σκοπό αυτό βγήκε από το Άγιο Όρος και έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Θέμα: οι προφητείες και οι προρήσεις Αγίων Γερόντων για όσα θα ακολουθήσουν. Η εξελίξη σύμφωνα με τις προφητείες. Τελευταία ακούμε από διάφορες πηγές, κυρίως του διαδικτύου, κάποιες γεωπολιτικές αναλύσεις και προγράμματα των κοσμικών δυνάμεων για ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις των κρατών, αλλαγές συνόρων που θα επιβληθούν με διάφορους πολέμους που ήδη μένονται στα διάφορα σημεία της γης, που υποδαβλίζονται ή και ενεργούνται από μεγάλες δυνάμεις έχοντας ως στόχο την παγκόσμια κυριαρχία. Υπάρχει μάλιστα ένας σύγχρονος όρος «παγκοσμιοποίηση» που χρησιμοποιείται. Οι δυνάμεις αυτές που ενεργούνται από τον σατανά, ηλιστικής και αθεϊστικής ιδεολογίας, νομίζουν ότι ο πλανήτης Γη μπορεί να γίνει η ιδιοκτησία τους. Γι' αυτό χρησιμοποιούν πολεμικά όπλα εναντίον εκείνων που τον διεκδικούν επίσης, μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα να κατοικούν και να ζουν ελεύθερα σε αυτόν. Είναι τόσο σκοτισμένος ο νους τους από τον διάβολο, ώστε είναι ανίκανοι να αναγνωρίσουν ότι ο πλανήτης μας είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού και ότι είναι κυρίαρχος, παντοδύναμος, παντεπόπτης, πανταχού παρών και ο Κύριος της ιστορίας. Όλοι μιλούν, κάνουν σχέδια, αναλύουν τα σχέδια των ισχυρών, εντός εισαγωγικών των ισχυρών, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ταλαιπωρούν και συγχύζουν τους λαούς με τις ανοησίες τους. Όμως ο αληθινός Θεός των Ορθοδόξων, ο έχων την απόλυτη εξουσία επί γης και ουρανού, που παρακολουθεί τις εξελίξεις των ανθρωπίνων ενεργειών με μια άκρα διακριτική σιγή, σεβόμενος την ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου, προγνωρίζοντας την τεράστια αποστασία των ημερών μας από τις εντολές και τον νόμο του, θέλοντας να προετοιμάσει τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς για τις ερχόμενες εξελίξεις, μας προειδοποίησε δια των προφητών. Μαζί με τους κοσμικούς ανθρώπους σήμερα συναντούμε και ανθρώπους της Εκκλησίας, χλιαρούς στην πίστη, οι οποίοι σκέπτονται με κοσμικό νουν και αναλώνονται με τις κοσμικές αναλύσεις, χάνοντας και αυτή την ελπίδα της ζωής που προσφέρει ο Θεάνθρωπος στον κόσμο. Χάνουν τη χαρά και την αγάπη που γεύεται ο συνειδητός χριστιανός. Η επιγής Εκκλησία του Χριστού είναι το κέντρο της αληθινής πνευματικής και ουράνιας ζωής, χώρος αγιότητος, δικαιοσύνης, σοφίας, ειρήνης, θείας δυνάμεως και πραγματικής ελευθερίας. Η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός και έχει κεφαλή τον ίδιο τον Θεάνθρωπο, ο οποίος στρέφει τα ανθρώπινα μέλη του σώματός του, εμάς τους πιστούς, με το σώμα και το αίμα του δια των μυστηρίων. Οι αρχιερείς, οι ιερείς και οι διάκονοι που έχουν λάβει αυτούς τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης είναι διάκονοι των μυστηρίων της Εκκλησίας, όμως ως άνθρωποι είναι τρεπτοί και είναι δυνατόν να υποπέσουν σε αίρεση, όπως έχουμε σήμερα την πανέρεση του Οικουμενισμού. Γι' αυτό οι πιστοί πρέπει να εξετάζουν την πνευματική κατάσταση των δασοφόρων, αν είναι ορθόδοξοι, για να μπορούν να εμπιστευθούν την ψυχή τους σε κάποιον πνευματικό. Στο πρόσωπο των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Αγίων Ιεραρχών, των Οσίων και όλων των Αγίων, έχουμε τα παραδείγματα της ζωντανής πίστεως, της θερμής αγάπης και της υποταγής στο θέλημα του Θεού, που είναι φιλάνθρωπο. Αλλά έχουμε και τις αποδείξεις ότι αν θέλουμε μπορούμε και εμείς να ευαρεστήσουμε τον Θεό, να σώσουμε τον εαυτό μας και να ελκύσουμε κοντά σε εκείνον και άλλες ψυχές. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε χρέος απέναντι στην μοναδική Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, της οποίας είμαστε μέλη, που πολεμείται σήμερα από τις αντίθεες δυνάμεις, να αγωνιστούμε με αυτοθυσία για να διατηρήσουμε τον πολύτιμο θησαυρό μας, αλλά και να δώσουμε τη μαρτυρία της αληθινής πίστεως στον κόσμο και μάλιστα στους κρίσιμους καιρούς μας. Ας δούμε τώρα τι μας λένε οι προφήτες πολύ συνοπτικά.
η εξέλιξη των παγκοσμίων γεγονότων, όπως αναφέρονται στα προφητικά κείμενα, είναι πράγματι δραματική, συγκλονιστική. Το ανθρώπινο μυαλό με δυσκολία πολύ μπορεί να το αποδεχθεί και η απλή μελέτη των γεγονότων αυτών προβληματίζει αναμφίβολα κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο και τον θέτει προ διλήμματος να αποδεχθεί τα προφητικά κείμενα ως θεόπνευστα, άρα αληθινά, ή να τα απορρίψει ως φανταστικά, ως ευσεβείς πόθους του γένους που γράφτηκαν σε διάφορες ίσως και δύσκολες περιόδους. Θα σας προτείνω στο θέμα αυτό της πίστεως στις προφητείες την σύσταση των πατέρων. Αν δυσκολεύεσαι να τις πιστέψεις, μην τις απορρίπτεις μέχρι να πραγματοποιηθούν αν είναι αληθινές. Αν και τα σημερινά γεγονότα μάλλον οδηγούν προς αυτές. Άγαρ προς στιγμήν μέγας. Όταν δηλαδή η Τουρκία γίνει αρκετά ισχυρή, μία υπερδύναμη εντός εισαγωγικών της Ανατολής, θα επιτεθεί κατά της Ελλάδος και θα χτυπήσει ένα-δυο νησιά για πολύ λίγο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι τα 6 μίλια. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μας λέει για τα 6 μίλια της Υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα υποχωρεί, συμπτύσσεται. Το ξανθό γένος, η Ρωσία δηλαδή, δράτεται της ευκαιρίας και καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη και τα στενά των Δαρδανελίων. Η τουρκική αντίσταση συντρίβεται και ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει τα τουρκικά εδάφη το ένα μετά το άλλο. Στην Κωνσταντινούπολη εγκαθιδρύονται τρεις προνοητές, κυβερνήτες δηλαδή, που αναλαμβάνουν την διοίκηση και τον έλεγχο των τουρκικών εδαφών που έχουν καταληφθεί. Όταν ο ρωσικός στρατός εισβάλλει στην Τουρκία, ο τουρκικός στρατός θα ανακόψει την εντός του ελληνικού εδάφους παραμονή του, θα αναδιπλωθεί και θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να την υπερασπίσει από τους Ρώσους και τους συμμάχους τους. Οι δυτικές συμμαχικές δυνάμεις, αφού συνέλθουν από την έκπληξη και την ταραχή και τον θυμό τους από την ρωσική εισβολή στην Τουρκία, θα σπεύσουν να διεκδικήσουν και να υπερασπίσουν τα σπουδαία στρατηγικά σημεία στην Τουρκία. Θα ιτηθούν όμως από τον ανατολικό συνασπισμό. Η δε Ρωσία με τους συμμάχους της θα συνεχίσει θριαμβευτικά την προέλασή της μέσα στο τουρκικό έδαφος. Θα περάσει χρονικό διάστημα 5 έως 6 μηνών, στο οποίο οι δυτικές συμμαχικές δυνάμεις θα έχουν συμπληρώσει τις πολεμικές τους προετοιμασίες για αντεπίθεση. 4 εκστρατευτικά σώματα θα στείλουν στην Τουρκία σε 4 διαφορετικά στρατηγικά σημεία. Στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στην Μελάγια και στην Βυθινία. Εκτός τούτου θα κάνουν απόβαση από το Ανδριατικό πέλαγος στην Βόρειο Ήπειρο ή κάπου αλλού στην Αλβανία. Αλλά όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς δεν θα προλάβουν. Θα έχει τελειώσει δηλαδή ο πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη. Άλλες συμμαχικές δυνάμεις θα κατέρθουν από τα βόρεια της Κωνσταντινούπολης και θα προσβάλλουν αυτήν την ίδια την πόλη. Συνολικά 18 έθνη θα συγκρουστούν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ένας τρομερός πόλεμος, όμοιος του οποίου ουδέποτε είδε προηγουμένως ο κόσμος, θα ξεσπάσει στην ξηρά, στον αέρα και στην θάλασσα. Η λύσα του τρομερού αυτού πολέμου, η αγριότητα, η βιαιότητά του θα είναι μοναδικές στην ιστορία. Αυτό το τονίζουν και το υπογραμμίζουν όλες οι προφητείες από τα βάθη των αιώνων. Από την προφητεία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων 311 μετά Χριστόν μέχρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 1779 μετά Χριστόν, τρεις μέρες και τρεις νύχτες θα βαστάξει αυτός ο πόλεμος. Τα νεκρά σώματα των στρατιωτών θα γίνουν βουνά που θα εμποδίζουν τους εμπολέμους στρατούς να προχωρήσουν και τότε θα σταθούν τα πολεμικά τους οχήματα διότι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν εξαιτίας των βουνών από τα πτώματα, τις λίμνες από τα αίματα και τις συμμογές των στρατιωτών. Εμείς, αδελφοί συνέλληνες, δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο όλοι οι αμαρτωλοί θα σκοτωθούν κατά την προφητεία του Αγίου Μεθοδίου. Ο δε Λέων ο Σοφός προσθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, θα περάσουν από φοβερές θλίψεις και θα υποφέρουν πολλά στον καιρό του πολέμου αυτού, διότι θα πέσουν στον κόσμο οι 7 πληγές και οι 2 θερισμοί της Αποκαλύψεως.
Εξαιτίας αυτών των τρομερών γεγονότων, οι πιστοί θα εκδηλώσουν όλοι τους τη μετάνοια και θλίψη και θα παρακαλούν ακατάπαυστα τον Θεό να τους λυπηθεί και να τους εσπλαχνιστεί, ώστε να σταματήσουν τα δεινά του κόσμου και να ειρηνεύσει. Ο Θεός ακούει τις προσευχές των πιστών του παιδιών και στέλνει άγγελο στη γη με μορφή ανθρώπου για να βοηθήσει τον αναστημένο, ενάρετο και ευσεβή Ιωάννη να εφαρμόσει τις αποφάσεις και βουλές του Θεού για λύση του ανατολικού ζητήματος και σωτηρία εν Χριστώ του κόσμου. Ο ευσεβής Ιωάννης επιβάλλεται από τον Θεό, βασιλέας όλης της οικουμένης. Αφού γίνει αυτό με σημεία υπερφυσικά και με τρόπο θαυμαστό, όπως μας τον περιγράφουν οι προφητείες του Λέοντος του Σοφού και του Αγίου Μεθοδίου, ο Άγιος Βασιλεύς, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Ταράσιος, θα αναλάβει αμέσως ενεργό δράση για την ειρήνευση ολόκληρου του κόσμου και για τον εκχριστιανισμό του. 3 χρόνια θα βαστάξει αυτό το ιερό σωτήριο και σωτήριο έργο, κατά το οποίο θα έχει συμβούλους και βοηθούς του 2 αγγέλους υπομορφήν ανθρώπων. Ο Άγιος Βασιλεύς θα περιέλθει όλα τα έθνη κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, τις αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως, κρατώντας στα χέρια του τον Σταυρό και το Ευαγγέλιο και με εξουσία και δύναμη πολύ και μεγάλη για να επιβάλλει το θέλημα του Θεού. Όσοι λαοί δεν θα δέχονται το κήρυγμα αυτό της μετανοίας και σωτηρίας και θα αντιστέκονται έτσι στο θέλημα του Θεού, θα πατάσσονται αμήλικτα. Πάστης μη ακούων το κήρυγμα αυτού απολεσθήσετε. Τόσοι πολλοί όμως νεκροί θα πέσουν, ώστε ο Θεός θα στείλει όρνεα σαρκοφάγα για να καταφάνε τα ανθρώπινα πτώματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθούν αρρώστιες που θα έθεταν σε κίνδυνο και τους πιστούς. Θα επιβάλλει σε όλο τον κόσμο την ειρήνη. Ειδικότερα ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός λέει ότι «Θύσει ο Άγιος Βασιλεύς την χείρα αυτού την δεξιάν επί την θάλασσαν και ημερώσει τα ξανθά γέννη». Ξανθά γέννη μπορεί να είναι οι Αγγλοαμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι οποίοι δεν θα δουν με καλό μάτι τη νέα κατάσταση των πραγμάτων που θα επιβάλλει ο Άγιος Βασιλεύς. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Βασιλεύς θα στραφεί προς την θάλασσα κοντά στην Κωνσταντινούπολη, που θα είναι η πολεμική του στόλη, και αφού κάνει με το δεξί του χέρι το σημείο του Σταυρού, θα καταστραφούν έτσι εν ρηπείο οφθαλμού με θεϊκή δύναμη όλοι οι στόλοι με τα πληρώματά τους. Έπειτα από την τιμωρία αυτή, τα ξανθά γέννη θα συνέρθουν και θα υποταγούν στον Άγιο Βασιλέα, δεχόμενοι έτσι το κήρυγμα της μετανοίας και υποτασσόμενοι και αυτοί στο θέλημα του παντοδύναμου Θεού. Μετά από αυτό, κατά τον Λέοντα το Σοφό, ο Άγιος Βασιλεύς θα στραφεί προς την εκαθάριση της Εκκλησίας του Χριστού για να διώξει όλους τους ανάξιους ιερείς, αρχιερείς κτλ. Και να αποκαταστήσει τους ευσεβείς και εναρέτους κληρικούς που ευαρέστησαν με τα καλά τους έργα τον Θεό, ζώντας σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση. Τόση δε θα είναι η ιερή αγανάκτηση του Αγίου Βασιλέως κατά των ασεβών κληρικών, που ο ίδιος σαν άλλος Ηλίας θα τους πατάξει με τα ίδια του τα χέρια και θα τους αντικαταστήσει όλους με άλλους ευσεβείς και εναρέτους που θα χειροτονήσει με υπόδειξη του Αγίου Πνεύματος. Αφού γίνουν όλα αυτά, τότε ο Άγιος Βασιλέας, μας λέει ο Άγιος Μεθόδιος, θα ειρηνεύσει τα εσπέρια έθνη, δηλαδή τα κράτη της Ευρώπης. Η ειρήνευση θα γίνει με την πτώση του παπισμού, προτεσταντισμού, μασονισμού, πνευματισμού, πανθεϊσμού και όλων των αθεϊστικών συστημάτων, εξάλληψη του μοιάσματος του χιλιασμού και όλων των ειδωλολατρικών θρησκειών και όλους όσους γλίτωσαν από την καταστροφή του φοβερού πολέμου και επέστρεψαν στην αληθινή πίστη του Θεανθρώπου Χριστού. Έτσι στην Ευρώπη όλη θα υπάρχει μία εκκλησία, μία πίστη, ένας ποιμένας, ένας πατριάρχης. Στην Ασία η νέα πραγματικότητα, καθώς και η ειρήνη, δεν κατορθώθηκε να επιβληθεί, ούτε και η ασέβεια και η απιστία να απομακρυνθεί από τις χώρες αυτές. Οι προνοητές
δεν μπόρεσαν να το πετύχουν αυτό λόγω του τεράστιου πληθυσμού που έχει η Ασία. Όταν όμως θα έρθει ο Άγιος Βασιλέας και θα βρει όλους αυτούς τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς και τους ειδωλολάτρες να μην έχουν τελείως υποταγή, αλλά με πείσμα να επιμένουν στην πλάνη του Μωάμεθ και στις δαιμονικές δοξασίες, θα τους πολεμήσει άγρια και θα πατάξει όλους εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν στον Θεάνθρωπο Χριστό. Πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει την καταστροφή των Οθωμανών ο Άγιος Ανδρέας με τα εξής: «Και με τα ταύτα δώσει το πρόσωπον αυτού επί Ανατολάς και ταπεινώσει τους Ιούς της Άγαρ. Οργιστήσετε γάρ κατά αυτόν, Κύριος, δια την βλασιμίαν αυτών, χωρίν Σοδόμων και πικρίαν Γομόρων, και δια ταύτα νίξας επεγερή τον βασιλέα των Ρωμαίων», των Ελλήνων δηλαδή, «επ' αυτούς και τα τέκνα αυτών πυρή αναλώσει, και αυτοί παραδιδόμενοι στα σχήρας αυτού εμπρισμό διαιωτά του παραδοθήσονται». Με πιο λίγα λόγια και περίπου τα ίδια λέει και ο Άγιος Μεθόδιος: «Και με τα ταύτα καταδιώξει τους Ισμαηλίτας εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό και εις το τέλος διαφθερεί αυτούς. Μόνον όσοι από τους Τούρκους θα βαπτιστούν θα σωθούν, που θα είναι περίπου το 1/3. Μετά από την Ασία έρχεται η σειρά της αρχαίας Ιλυρίας, είναι η σημερινή Ιουγκοσλαβία και Αλβανία. Να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας, της αλλαγής και επιστροφής σε μια αληθινή χριστιανική ζωή. Ύστερα από αυτό ο Άγιος Βασιλεύς θα εκστρατεύσει κατά της Αιγύπτου, η οποία θα πάθει τεράστιες ζημιές, καταστροφές κατά τον Λέοντα τον Σοφό. Θα ερημωθεί πάρα πολύ εξαιτίας της μεγάλης φαγής. Κατόπιν αυτού η Αίγυπτος θα προσφέρει την τελεία υποταγή της. Το ίδιο θα συμβεί και στην Αιθιοπία. Όσον αφορά τους Ιουδαίους, ο Άγιος Ανδρέας λέγει μόνο αυτό: «Και έστε ζήλος μέγας και τις Ιουδαίους καταδιώξει». Από αυτό φαίνεται ότι με ιδιαίτερο ζήλο θα στραφεί ο Άγιος Βασιλέας για την επιστροφή των Εβραίων στον Χριστό και θα πατάξει αμήλικτα κάθε Εβραίο που θα αντισταθεί στο κήρυγμά του και θα προτιμήσει και πάλι την απιστία, την άρνηση, παρά να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα παταχθούν και θα αφανιστούν από το πρόσωπο της γης. Και ερχόμαστε τελικά στο πιο τρομερό έργο του Αγίου Βασιλέα. Το αναφέρουμε αμέσως: «Και Γόγ και Μαγόγ και έθνη πολλά με ταυτόν, ως η άμμος της θαλάσσης διαναστήσονται, φόβος δε μέγας γεννήσεται τη οικουμένη». Τότε ο βασιλεύς κλάψει έμπροσθεν του Κυρίου του Θεού και καταδύσεται πύρε εξ ουρανού και καταφάγεται αυτούς, και τότε γεννήσεται μεγάλη γαλήνη εν όλη τη οικουμένη. Τα έθνη αυτά πολυάριθμα που θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας είναι εκείνα που μιλάει στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 16, που λέει: «Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγα τον Εφράτη και εξειράνθη το είδωρ αυτού, ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής Ηλίου». Δηλαδή Κινέζοι, Ινδοί, Τάταροι, Μογγόλοι, Πακιστανοί, Βιετναμέζοι, Φιβετιανοί, Αφγανιστανοί, Πέρσες, Καλμούκοι κλπ. Όλοι αυτοί οι λαοί θα εκστρατεύσουν κατά του Αγίου Βασιλέα, παρακινούμενοι από τον άρχοντα του σκότους, τον Σατανά. Το γεγονός αυτό είναι ομολογουμένως πολύ τρομερό και η περίσταση πολύ δύσκολη. Εκατομμύρια θα είναι ο στρατός όλων αυτών των εθνών που θα εκστρατεύσουν κατά του Αγίου Βασιλέα. Και αν χρησιμοποιήσει τα συνηθισμένα μέσα, δεν θα μπορέσει γρήγορα να καταστρέψει τόσο πολυάριθμο στρατό. Γι' αυτό θα προσευχηθεί θερμά στον Κύριο, αν και τίποτα δεν κάνει χωρίς προσευχή και έξω από τις οδηγίες των δύο αγγέλων, για να μπορέσει γρήγορα να καταστρέψει όλον αυτόν τον στρατό. Και ο Κύριος ακούει την προσευχή του και καταπέμπει εναντίον τους πυρ θεϊκό, το οποίο θα τους αφανίσει από το πρόσωπο της γης. Αφού έτσι θα στερεώσει την αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, θα επιστρέψει με πολλή δόξα στην Κωνσταντινούπολη όσο κανένας άλλος προηγουμένος βασιλιάς ή αυτοκράτορας, και θα βασιλεύσει με σιδηρά πυγμή, με άκρα δικαιοσύνη και με πολλή αγάπη προς τον λαό, στο όνομα του Ιησού Χριστού,
του μοναδικού σωτήρα του κόσμου. Όλες σχεδόν οι προφητείες τονίζουν με τα πιο ζωηρά χρώματα την ειρηνική και μακάρια αυτή εποχή που θα επικρατήσει σε όλη τη γη όταν επιστρέψει ο Άγιος Βασιλέας στην Κωνσταντινούπολη από την τριετή επιτυχή ιεραποστολική του δράση. Ο Άγιος Μεθόδιος γράφει σχετικά «Εν το υποστρέφεστε αυτόν ανοιχθήσονται οι θησαυροί της γης και πάντες πλουτίσωση και ουδείς εξ αυτών παίνεις, φτωχός, και η γη αποδώσει τον καρπόν αυτής εκατονταπλασίωνα». Η προφητεία προς τον βασιλέα Μανουήλ αναφέρει «Τότε ο βασιλεύς ελθύνεν την πόλη, οι θησαυροί της γης ανοιχθήσονται και όπου εστί χρυσός ή άργυρος φανερωθήσονται. Το σούτον δέστε το πλήθος του θησαυρού, ώστε ρίπτην και εν τη γη μέρος εκείνου, αχριστία σένεκεν, χαρά και αγαλίασις έστε εν όλο το κόσμο και ουδείς έστε ο αδικών ή ο αδικούμενος». Όταν θα έρθει ο βασιλέας στην πόλη, οι θησαυροί της γης θα αποκαλυφθούν και όπου είναι χρυσός ή άργυρος θα φανερωθούν. Τόσο πολύ θα είναι το πλήθος του θησαυρού, ώστε ένα μέρος του θα το ρίχνουν στη γη, γιατί θα τους είναι άχρηστο. Χαρά και αγαλίαση θα είναι σε όλο τον κόσμο, ώστε κανένας δεν θα αδικεί τον άλλον και δεν θα υπάρχει αδικημένος. Και ο προφήτης Αμός προφητεύει, «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και ο αρωτρεύς θέλει φτάσει τον θεριστήν, και ο λινοβάτης, αυτός δηλαδή που βάζει το λινάρι, εννοεί ότι ο χρόνος θα συντομευθεί, τον σπήροντα και τα όρη θέλουση θα αλλάξει γλεύκος, μούστο δηλαδή, και όλα τα βουνά θέλουση ρέει αγαθά». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει χαρακτηριστικά «Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον Γενικό Πόλεμο θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι, θα ζήσει ο λύκος με ταρνί». Και ο Άγιος Ανδρέας προσθέτει «Έσονται γάρι άνθρωποι πλούσιοι σφόδρα και εν γαλήνη βαθία εστίοντες και πίνοντες, δίκη ουκ έστε εν δες ημέρες εκεί αυτού, αλλούτε ο αδικούμενος πτύξει θα πετάξει γάρ από προσώπου αυτού πάσα η γη και πας χρυσός ως εστίν ενιωδήποτε τόπο κρυπτόμενος νεύση Θεού αποκαλυφθήσεται το βασιλεί εκείνο και αυτό σκορπίσει πάντα τα αγαθά της χρίαν έχουση. Και πλουτίσωσιν οι μεγιστάνες αυτού και έσονται ως βασιλείς και οι πένιτες ως άρχοντες». Τους θησαυρούς αυτούς που θα δώσει η γη ο Άγιος Βασιλέας θα τους χρησιμοποιήσει και για την ανακαίνιση των ιερών ναών που έπαθαν καταστροφές από την μανία του πολέμου και για την οικοδόμηση των νέων ναών. Η Κωνσταντινούπολη θα ανακαινιστεί και θα ξαναοικοδομηθεί από την αρχή πιο ωραία και με μεγαλύτερη λαμπρότητα ώστε να γίνει οίκος της δόξης του Θεού και να πάψει πια να είναι τόπος βλασφημίας και ασέβειας. Θα ξαναγίνει πάλι παγκόσμιο πνευματικό κέντρο και κατά τον Λέοντα το Σοφό, ύξουσι δάφθης κύκλωθεν τα σα τέκνα ευθείας όσπερ εκ κύκλου προς κέντριον. Δηλαδή οι χριστιανοί τότε θα αρχίσουν να μαζεύονται στην Κωνσταντινούπολη σαν τα τέκνα που πηγαίνουν να βρουν την χαμένη τους μητέρα. Από όλα τα μέρη θα έρθουν στην Κωνσταντινούπολη μεγάλοι και μικροί για να δουν και προσκυνήσουν τον θαυμάσιο και εκλεκτό του Κυρίου Βασιλέα τον Άγιον Ιωάννη Τρίτο Δούκα Βατάντζη, όπου το σκήνομά του βρίσκεται άφθορο σε ένα υπόγειο κάτω από την Αγία Σοφιά. Το δε σπαθί του είναι έτοιμο να βγει από την θήκη του. Κάθε ένας δε που θα τον βλέπει θα λαμβάνει το εαυτού καταθήμιον, δηλαδή την λύση των απορριών του, όπως μαρτυρεί ο σοφός Λέων. Βεβαίως η προφητεία μας αναφέρει μόνον το Ιωάννη, αλλά εμείς συμπεραίνουμε, εφόσον το Άγιο Λείψανό του είναι άφθορο και βρίσκεται και βγαίνει και το σπαθί του, ότι θα είναι αυτός ο Άγιος Βασιλέας. Υπόθεση κάνουμε, αλλά νομίζω είναι και η πραγματικότητα. Οι πόλεμοι καταργούνται πια, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Μεθόδιος. Τα δε όπλα τα πολεμικά γεννήσονται ως άρωτρα και δρέπανα. Επίσης και ο Άγιος Ανδρέας, ο εντο μη είναι πόλεμον, συγκόψεις τα σπάθας αυτών εις δρέπανα και τους κοντούς εις εργαλεία γεωπονικά, διόν την υγιήν εργάζονται. Επίσης κατά την ευλογημένη και μακαρία αυτή εποχή, που δεν είναι μακριά,
θα πάψουν τα δικαστήρια να λειτουργούν, διότι δεν θα υπάρχουν δίκες υποθέσεις για να δικάσουν. Και δίκαιου και τι έστε, ούτε ο αδικών, ούτε ο αδικούμενος. Φόβο γάρ ποιήσει ο Άγιος Βασιλεύς τους Υιούς των ανθρώπων σοφρονήν και τους παρανομούντας των μεγιστάνων ταπεινώσει και θανάτω παραδώσει. Άσεμνα θεάματα και αμαρτωλές γενικά διασκεδάσεις και εκδηλώσεις της ζωής θα καταργηθούν. Όλα το κάθε τι θα αποπνέουν το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητας. Τέλος, κάθε ένας ανάλογα με την αξία του θα πάρει την θέση που του αξίζει. Δώσει καταξίαν πάντων, λέγει και ο Άγιος Μεθόδιος. Όταν λοιπόν θα εξαλειφθούν οι αμαρτωλοί από τη γη, γεννήσεται μία πείμνη εις ποιμήν. Η βασιλεία του Αγίου Βασιλέως θα διαρκέσει 35 χρόνια. Μακάριος πράγματι εκείνος που θα ζήσει και θα αξιωθεί να δει τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που με την χάρη και δύναμη του Παντοδύναμου και Πανάγαθου Θεού θα κατορθώσει να κάνει ο Άγιος Βασιλέας. Μακάρι αληθινά θα είναι όσοι αξιωθούν να δουν την δόξα και ευλογία του Θεού που θα λάμψει με τη βασιλεία και αγιότητα του ευσεβούς και μεγάλου Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας Ιωάννου III του Ελεήμονος Δούκα Βατάντζη, Αυτοκράτορος της Νικαίας 1222 έως 1254. Ας ετοιμαζόμαστε αδελφοί να τον υποδεχθούμε, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, τα γεγονότα που θα τον φέρουν στο προσκήνιο είναι πλέον φανερά. Ας ετοιμαζόμαστε με μετάνοια και προσευχή να τον υποδεχθούμε. Καλόν αγώνα και υπομονή στον δύσκολο χρόνο που μας απομένει. Θα σε διαβάσω και λίγα ποιήματα και τελειώνω, αδελφοί, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, που έζησε 1913-1960. Τότε η γη δεν θα καρποφορεί και οι δουλειές θα λιγοστέψουν, διότι πολλοί θα πιστεύουν στον Σατανά ως σύντροφο της ελεύθερης ζωής των. Τότε θα βράζει ο κόσμος σαν ένα καζάνι στη φωτιά και όμενος από την τυφλή οργή, και η ειρήνη σε αυτόν δεν θα υπάρχει. Οι μεγάλοι και φοβεροί πόλεμοι θα είναι πυκνοί σαν κρίκοι αλυσίδας, αλλά ο τρομερότερος από όλους θα είναι ο των 7 κρατών στο Βυζάντιο. Τότε θα κατασκευαστούν φοβεροί δράκοντες από μέταλλο, σκορπίζοντας τον όλεθρο από το στόμα και καπνό με θανατηφόρο δηλητήριο. Ζωντανοί μόνο το 1/3 από όλο τον κόσμο θα γλιτώσουν, ενώ οι άλλοι με θάνατο στον έσχατο πόλεμο θα τελειωθούν. Άγγελος εξ ουρανού θα έλθει, κράζοντας με δυνατή φωνή, να σταματήσει το μακελιό των δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι άγγελοι θα δώσουν τον θρόνο του Βυζαντίου σε έναν Άγιο Κυρηνικά, όλοι θα υπακούν μη έχοντας πόλεμο στη γη. Τότε η Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο θα ακτινοβολήσει, θα αφανιστεί η κακία και μεγάλη αγάπη θα υπάρχει. Δόξα το Θεό πάντων ένε και να αγαπητοί μου συνέλληνες. Σας κούρασα, αν νομίζω ότι τα κείμενα και ιδίως αυτό το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον παρά την παραδοξότητα των όσων αναφέρονται, αλλά όπως ανέφερα και στην αρχή μπορεί να εκπλήτεστε με όλα αυτά τα οποία αναφέρουν, αλλά ας αναμένουμε και ας ετοιμαζόμαστε κυρίως. Αυτά είναι από το βιβλίο των εκδόσεών μας, οι προφήτες μας αποκαλύπτουν, εκδόσεις ο Ποιμενικός Αυλός Άγιον Όρος. Ευχαριστώ αδελφοί, σας εύχομαι και πάλι καλόν αγώνα, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ό,τι επιθυμείτε. Καλή υγεία και αγώνα. Γεια σας.
Ακούσατε βαρισίμαντους λόγους του γνωστού αγιορείτου γέροντος πατρός Αβραάμ Μοναχού, γνωστού λόγιου συγγραφέως, που εκφώνησε τηλεφωνικά στον Αλήθεια FM στις 14 Δεκεμβρίου του 2015. Για τον σκοπό αυτό βγήκε από το Άγιο Όρος και έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Θέμα: οι προφητείες και οι προρήσεις Αγίων Γερόντων για όσα θα ακολουθήσουν.